Στη θάλασσα που τόσο αγαπούσαν, γράφτηκε ο επίλογος για τους δύο ρεθυμνιώτες, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν χθες το πρωί από τη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων, όταν παρασύρθηκαν με τα κανό τους από ξαφνικούς ισχυρούς βοριάδες. Σήμερα στις 8.30 το πρωί και λίγο πριν συμπληρωθεί ένα 24ωρο ερευνών από το λιμενικό σώμα, 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Σφακίων μεταξύ Πλακιά και Γάβδου, ιδιώτες εντόπισαν αρχικά τον 50χρονο Κώστα Μανετάκη και λίγα λεπτά αργότερα τον 44χρονο Τάσο Θεοδοσίου. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το συμβάν, αλλά το αποτέλεσμα δυστυχώς ήταν τραγικό. Στο σημείο που εντοπίστηκαν οι σωροί των δύο ανδρών βρέθηκε το ένα από τα δύο κανό, με τα οποία ξεκίνησαν χθες το πρωί από τη χώρα Σφακίων και ανοίχτηκαν στο Πέλαγος. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το επιχειρούσαν. Χθες ξεκίνησαν με ιδανικές καιρικές συνθήκες, ωστόσο η τύχη δεν ήταν με το μέρος τους. Έπιασε ένα ξαφνικό μπουίνι γύρω στις 11 η ώρα, όπου και υπήρξε και επικοινωνία των δύο ατόμων, αρχικά με το κέντρο 100 και στη συνέχεια με εκείνους του, οπότε στη συνέχεια έγινε κινητοποίηση και στο κέντρο επιχειρήσεων. Οι δύο ρεθυμιώτες ήταν εκείνοι που επικοινώνησαν με τις αρχές και με τις οικογένειές τους, αναφέροντας ότι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι τους έχουν παρασύρει στα ανοιχτά. Από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, η οποία και ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί με τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων. Στις έρευνες συμμετείχαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό, δύο σκάφη ιδιωτών, δύο αλλιευτικά, τρία παραπλέοντα πλοία, ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού που ερευνούσε το παράκτιο μέτωπο. Από αέρο συνέδραμαν δύο ελικόπτερα, ένα της πολεμικής αεροπορίας και ένα του πολεμικού ναυτικού, καθώς και μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Κατά την πρώτη μέρα των ερευνών και παρά το γεγονός ότι στην περιοχή έπνεαν άνεμοι που δεν ξεπερνούσαν τα δύο μποφόρ, δεν εντοπίστηκε ίχνος των άτυχων ρεθυμιωτών. Αλλά προφανώς οι ισχυροί άνεμοι τους είχαν μεταφέρει νότια στο Πέλαγος και δεν έγινε εφικτός ο εντοπισμός τους. Ανίποτος ο πόνος για τις οικογένειες των δύο φίλων που βρίσκονταν από χθες το βράδυ στη χώρα Σφακίων, με τις ελπίδες για μια θετική έκβαση των ερευνών να εξανεμίζονται. Ο 44χρονος Τάσος Θεοδοσίου, πατέρας δύο παιδιών, ήταν εργαζόμενος στον συνεταιρισμό φαρμακοποιών Ρεθύμνου. Ο 50χρονος Κώστας Μανετάκης διατηρούσε κατάστημα με ιδιαλία στον Κουμπέ Ρεθύμνου. Η είδηση της απώλειάς τους σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία. Η νεκροψία θα δείξει τα περαιτέρω, αλλά το γεγονός είναι γεγονός. Όλη η κοινωνία έχει συγκλονιστεί, είναι ένας άδικος θάνατος και μάλιστα με συνθήκες που κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει. Είναι και λυπηρό το γεγονός, αλλά θεωρώ ότι είναι και διδακτικό, ότι θα πρέπει όλοι μας να δείχνουμε σεβασμό απέναντι στη φύση, απέναντι στη θάλασσα, απέναντι στο βουνό. Ήταν έμπειροι οι άνθρωποι αυτοί, όμως τελικά δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, στις καιρικές. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί ήταν φίλοι των Σφακίων, ερχόντουσαν στην περιοχή μας, δυστυχώς έλαβε χώρα το σύμβαν αυτό. Φράζουμε τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανόντων. Οι δύο φίλοι ήταν γεννημένοι την ίδια μέρα και έσβησαν την ίδια μέρα στη θάλασσα που λάτρευαν και που δυστυχώς τους πρόδωσε.